Επιτρέψτε μου να πω ότι με το νόμο 4387 έγινε η σύσταση διοικητικών επιτροπών, ένας νόμος του 16, των διοικητικών επιτροπών του ΕΦΚΑ με κύρια αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γέννη διοικητικών προσφυγών. Και πολύ εύστοχα, σωστά είπατε, όσα προείπατε, τι αφορούν, τι εκδικάζουν αυτές οι επιτροπές. Να μην τα επαναλαμβάνω. Ακούστε τώρα, κυρία Δουλειράκη. Στο Ηράκλειο, το υποκατάστημα ΕΦΚΑ Αλικαρνασσού, λόγω του νέου οργανογράμματος, από τοπικό μετατράπηκε σε διεύθυνση ΕΦΚΑ μισθωτών, με αποτέλεσμα να απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης για να μπορούν να λειτουργήσουν οι ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ Ε ξανά. 7 μήνες τώρα περιμένουμε αυτή την απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο. Άλλη περίπτωση, χειρότερη, το τοπικό υποκατάστημα του Αγίου Μινά, όπου και εκεί έχουν συσταθεί και λειτουργούσαν οι επιτροπές, δεν λειτουργούν τώρα και ένα χρόνο λόγω έλλειψης προσωπικού. Ένα χρόνο. Στο περιφερειακό υποκατάστημα μισθωτών Εσταυρωμένου, οι επιτροπές επαναλειτουργήσαν πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πριν 9-10 μέρες, μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής λόγω πανδημίας. Κυρία Δουλειράκη, αποτέλεσμα όλων αυτών των παλινοδιών είναι ασφαλισμένοι και θα σας πω και ένα παράδειγμα που το είδα σήμερα, η διεισόμαση. Είναι οι παλινοδίες αυτές που σας είπα, του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να επιβιώσουν λόγω απλήρωτων αναρρωτικών αδειών εδώ και ένα χρόνο. Και θα σας πω το παράδειγμα που είχα σήμερα, που βίωσα εγώ σήμερα. Άνεργος σύζυγος. Η σύζυγος δούλευε, είχε ατύχημα, σοβαρό ατύχημα, εδώ και ένα χρόνο επιβιώνει με δανεικά. Τώρα το μέχρι πότε, κυρία Δουλειράκη, δεν ξέρω. Στα πλαίσια λοιπόν του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με 40 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταθέσαμε ερώτηση και ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό. Δεν ξέρω τι θα κάνει, να κόψει το κεφάλι τους άμεσα, χθες, να επαναλειτουργήσουν οι επιτροπές, γιατί κυρία Δουλειράκη, η λειτουργία των επιτροπών άπτεται της επιβίωσης πολλών εκατοντάδων οικογενειών. Συγγνώμη, ζητάτε να επαναλειτουργήσουν οι επιτροπές ή αν γνωρίζει τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κυρία Δουλειράκη, κοιτάξτε, είναι αδιανόητο όμως να μην γνωρίζει ο υπουργός τι γίνεται. Είμαστε σαφέστατοι. Εννοείται ότι το γνώριζε ο υπουργός, γιατί, κυρία Δουλειράκη, να σας πω και ένα ευτράπελο. Όλη την περίοδο της πανδημίας, επιτροπές των Αθηνών για ακριβώς τα ίδια θέματα λειτουργούσαν με την διάσκεψη. Σε αρκετές όμως περιοχές της χώρας δεν έγινε αυτό. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα ο υπουργός το πρόβλημα το ξέρει. Άρα ο υπουργός εδώ και 7 μήνες έπρεπε να στείλει την υπουργική απόφαση στην Αλικαρνασσού για να λειτουργήσει η Αλικαρνασσού. Είναι τρεις διαφορετικές επιτροπές. Αγίου Μινά, Αλικαρνασσού, Εσταυρωμένου. Σας είπα ότι στον Εσταυρωμένο άρχισε και λειτουργεί η επιτροπή πριν 10 μέρες, μετά από ένα χρόνο. Μένει να δούμε εάν επιτέλους ο υπουργός ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο ζήτημα, με αυτό το τεράστιο θέμα, όπως σας είπα, άπτεται της επιβίωσης ελληνικών, αρκετών οικογενειών, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, κυρία Δουλειράκη. Είναι απαράδεκτο να σε παίρνει ασφαλισμένο σήμερα που είχε ένα ατύχημα και να πει ότι εγώ τώρα 9 μήνες έκανα την ένσταση για την πρώτη επιτροπή. Δεν εκδικάστηκε λόγω. Είναι απαράδεκτο να καταφεύγει ο κόσμος στα βουλευτικά γραφεία προκειμένου να του λύσουν μία εκκρεμότητα. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύνταξή του, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέραμε. Είναι απαράδεκτο. Τελείως απαράδεκτο. Θα σας δώσω και μια είδηση, αν και δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε κιόλας. Προχθές που για αυτά τα θέματα είχα επισκεφτεί τον ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο, για να δω αν μπορούμε να βρούμε μια λύση, και να σας πω, κυρία Δουλειράκη, εξάλλου υποχρέωση δική μας είναι να το κάνουμε αυτό. Είδα ότι, ακούστε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12.500 αιτήσεις απονομής συνταξιοδότησης
σε εκκρεμότητα. Ωραία. Το 12.500. Απλά αυξήσατε, το νούμερο, διότι εσείς ο ίδιος τα είπατε αυτά πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα στον 1984, ήταν 12.000, τώρα τις πήγατε στις 12.500, οπότε φαντάζομαι ότι... Όχι, κυρία Δουγεράκη, όχι, δεν το καταλάβατε σωστά, ακούστε. Αυξάνεται ο αριθμός στην καθημερινότητα, αυτό θέλω να πω. Το τοπικό κατάστημα Σταυρωμένου, στην περιφερειακή διεύθυνση, παραδόθησαν από την προηγούμενη διοίκηση 4.500 περίπου εκκρεμότητες. Οι 4.500 εκκρεμότητες, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινέστατος, έγιναν μέσα σε 1,5 χρόνο 12.500. Και να επαναλάβω αυτό που μας είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης πριν 7 μήνες, ότι η απονομή σύνταξης από τον περασμένο Απρίλιο θα γινόταν με ένα κλικ.